εφαρμοστούν τα αντίμετρα, τα οποία, επαναλαμβάνω, κάποια είναι πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα να μην το παραδεχτούμε αυτό. Θα πρέπει να πιάσουμε 3,5% πλεονάσμα, μόνο τότε εφαρμόζονται. Αν μπείτε στο sky.gr, είναι ετοιμένη η συνέντευξη του κ. Τζανακόπουλου σήμερα το πρωί, όπου με μεγάλη ευκρίνεια ξεκαθαρίζει ότι τα θετικά αντίμετρα ενεργοποιούνται μόλις πιάσουμε 3,5% το 2018. Καλά, μην πιάσουμε τον κύριο Τζανακόπουλο, γιατί τα μισά που έχει πει δεν έχουν ισχύσει, οπότε τώρα ρωτάτε κάτι, σας απαντάω. Σας απαντάω. Έχει υποθεί με επάρκεια. Μόλις πιάσουμε 3,5% ενεργοποιούνται. Αλλά να απαντήσω στα τρία θέματα που μπήκαν πριν, για να μην μείνει κάτι στον αέρα. Αυτό που ο κύριος Μαυραγάνης, ότι γιατί τα αντίμετρα δεν εφαρμόζονται άμεσα. Διότι κάνουμε μια συνολική συμφωνία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ψηφιστούν αυτά που έχουμε στη Βουλή, ώστε να πάμε μετά και να συζητήσουμε τα θέματα της ρύθμισης του χρέους, όπως είπα. Δηλαδή το τι πλεονάσματα θα έχουμε, για ποιο χρονικό διάστημα, τι θα γίνει με το χρέος. Όλα αυτά είναι η συζήτηση που να γίνει αμέσως μετά. Να πω όμως για τα τρία θέματα που ακουστήκαν πριν, για να μην μείνει κάτι στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, για το Φεβρουάριο του 2015, να θυμίσω ως προς το ποια κατάσταση κληρονομήσαμε τη Νέα Δημοκρατία, ότι Φεβρουάριο 2015. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τότε λέγανε ότι δεν θα έχουμε δυνατότητα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι ήταν, κύριε Μαυράκα. Να θυμίσω. Μισό λεπτάκι. Για να μην. Να μην χρειαστεί να διακόπτει ένα στον άλλον. Σε σχέση με τα θηριώδη πλεονάσματα που ανέφερε ο κύριος Μαυραγάνης, να θυμίσω ότι για το 2017, όπου εμείς δεσμευτήκαμε για 1,75, η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί για 4,5 17 και 18 και για το 16 4,2. Βεβαίως θα μου πούνε το γνωστό επιχείρημα με άλλους τμήμους ανάπτυξης. Αλλά συζητάμε τα πλεονάσματα. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για πολύ μικρότερα πλεονάσματα. Από πού προκύπτει αυτό? Και κλείνω. Το 2021 τι πλεονάσμα έχετε δεσμευτεί θα κάνετε? Δεν έχουμε τι προβλέπετε? Δεν το έχουμε... αλλιώς. Τι προβλέπετε? Μισό λεπτό. Γιατί πλεονάσμα? Για το 18 και το 19 έχουμε δεσμευτεί για 3,5% πλεόνασμα, 1% θετικά μέτρα, 1% αρνητικά μέτρα. Το 21 για πόσο το, % πλεόνασμα έχετε δεσμευτεί? Για το 20 προβλέπετε, και μετά δεν έχουμε δεσμευτεί τίποτα. 5,6 γραφτό. Οι προβλέψεις, μη βιάζεστε. Οι προβλέψεις που έχει μέσα το μεσοπρόθεσμο, και πρέπει να έχει το μεσοπρόθεσμο προβλέψεις, προβλέπουν για το 2021... 5,6% πλεόνασμα. Αυτό είναι πρόβλεψη. Δεν είναι δέσμευση που έχουμε εμείς. Και για το 2019, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλεψη. Το 3,5 είναι για μικρό 4,4. Ένα λεπτό. Για το 19 υπάρχει πρόβλεψη 4,4. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεσμευόμαστε εμείς για 4,4. Για πόσο δεσμεύεστε? Είναι εμείς δεσμευόμαστε για 3,5%. Να ρωτήσω κάτι. Το 4,5 είναι ματωμένο πλεόνασμα. Εγώ συμφωνώ με τον Τζίπρα και με εσάς. Να τελειώσω το προηγούμενο. Το 3,5 τι είναι? Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να το πω, αλλά θέλω να το πω. Σε σχέση με τα φορολογικά και τα ανέμφια. Σε σχέση με τα φορολογικά και τον ένφια, να κλείσω. Η δεύτερη μείωση, διότι σας είπα πριν ότι έχουμε 11 θετικά φορολογικά μέτρα. 4 αρνητικά. Η δεύτερη μείωση λοιπόν που έχουμε στον ένφια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για μικρές και μεσαίες περιουσίες, διότι είχαμε πέρυσι, θα έχουμε και φέτος, είναι αυτή που νομοθετούμε τώρα. Είναι η μείωση που θα ισχύσει από 1η-1η του 2020 και θα είναι η μείωση του ένφια κατά 30%. Θα ψηφιστεί τώρα για να ισχύσει το 20. Θα ψηφιστεί, τώρα, θα ψηφιστεί τώρα για να ισχύσει από το 19 20. Και 20. Mm. Και μέσα στο νομοσχέδιο. Τα είπαμε αυτά. Ναι, να μην το ξαναπούμε. Δεν μου απαντήσατε στο βασικό μου. Η επανάληψη, ξέρετε, είναι η μητέρα τη μάδα, ανήκει και αδελφή τη Ανία. Δεν κουραστεί ο κόσμο να λέμε τα ίδια. Όχι, να πούμε κάτι. Έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμο, κύριε Αλεξιάδη. Συγγνώμη. Αυτό που προβλέπει ο νόμος που είναι στη Βουλή. Αν πιάσουμε 3,5. Θα υλοποιηθούν τα θετικά αντίμετρα. Το 4,5 του Σαμαρά ήταν ματωμένο πλεόνασμα. Είχε δίκιο ο Τσίπρας. Το 3,5 επί 5 χρόνια τι είναι? Και το 5,6 που λέτε εσείς. 5 χρόνια πού το είδατε? Πόσα χρόνια είναι? 16, μα, δεν ξέρουμε 16, να μετράμε. 16, πόσα χρόνια είναι? Από το 16,4. Φέτος πώς θα πιάσετε? Θα σας απαντήσω. Το 18,3,5, το 19,3,5, το 20,3,5, το 21,5,6. Να απαντήσω πολύ πιο σύντομα από ό,τι είναι η ερώτηση. Ναι, η Ελληνική Βουλή ψήφισε. Θα μου επιτρέψετε να ρωτάω όσο θέλω όσο και όπως θέλω. Θέλετε, αλλά μπορώ να απαντήσω σε μικρότερο χρόνο από την ερώτηση. Απαντήστε όσο θέλετε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το 2018, η Ελληνική Βουλή τον Αύγουστο του 2015, με ευρύτερη πλειοψηφία 222 βουλευτές, ψηφίσαν για πλεόνασμα για το 2018 3,5%. Και μάλιστα η φράση είναι «και μετέπειτα». Δηλαδή δεν λέει μόνο γι' αυτό, για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Το πόσο θα είναι το μετέπειτα είναι κάτι που συζητάμε τώρα. Για το 19 και το 20 έχουμε δεσμευτεί για 3,5 συν πλην 1% όπως εξηγήσαμε. Για μετά το 2020, τι θα γίνει από το 21 και μετά, είναι κάτι που θα συζητήσουμε για το χρέος.
Αλλά κάποια στιγμή να μου δοθεί χρόνος να πω ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά. Τώρα θα τα πούμε. Αλλά να πει ο κύριος Μαυραγάνης, για να μιλάω μόνο εγώ. Τέλος πάντων. Ελάτε κύριε Μαυραγάνη. Λοιπόν, για επειδή απαντήσω... κρίνουμε τις απαντήσεις. Άλλο ρώτησα. Για να απαντήσω εν συντομία όσο μπορώ. Το πρώτο είναι ότι εμείς το Φεβρουάριο του 2015, όταν είχαμε παραδώσει τα ταμεία όχι άδεια, αλλά γεμάτα. Και αυτό αποδείχθηκε διότι παρότι η κυβέρνηση τότε δεν έπαιρνε καθόλου δόσεις, μπόρεσε και άντεξε. Αυτό τι σημαίνει, ήταν σε μια καλή κατάσταση η δημοσιονομική διαχείριση. Το δεύτερο, ναι, υπήρχαν δύο χρόνια μέσα στο μεσοπρόθεσμο με ένα υψηλό πλεώνασμα, αλλά ήταν για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα σε συνάρτηση με την μεγάλη ανάπτυξη που είχε προβλεφθεί και ερχόταν γιατί φάνηκε από το τέλος του 2014. Για τον ειδικό, για τον έμφυα. Για τον έμφυα, ναι. Παραλάβαμε το ΕΤΙΔΕ, όπως το λέγανε. ΕΤΙΔΕ ήταν πριν, ναι, έγινε έμφυα μετά. 15% έγινε μείωση όταν ονομάστηκε ΕΦΑ και άλλαξε. Και περαιτέρω μείωση έγινε και επί εφαρμογής του έμφυα και εξαγγέλθηκε και η μείωση του έμφυα κατά 30%. Και πάλι τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει συγκροτημένα και κοστολογημένα πώς μπορεί να μειωθεί και τώρα ακόμα πώς μπορεί να μειωθεί ο έμφυα. Και τέλος